Να σε ρωτήσω, όταν, όταν γίνονται κάποιε από τι φυστάμενε σειράξει που μέχρι σήμερα okay. οι επιχειρήσει ψάχνουν οι στόχοι οι οποίοι βάζουν σε σειρά μαζί σου, συγκεκριμένα mm -hmm. που μιλούμε, είναι στο κομμάτι του branding, δηλαδή θέλουν νούμερα ή θέλουν στόχου πωλήσεων. Τι, τι ψάχνουν ε, συγκεκριμένα. Κάποτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάποτε θέλουν απλά ένα reminder. Το πιο απλό. Mm -hmm. Είμαι δαμέ, Είμαι η τάδε εταιρεία και είμαι δαμέ. η οποία για έναν ένα μήνα στο, στην επιχείρηση του τρέχει σαν ε, κομμάτι διαφήμισης. Ότι ναι μεν ακούεται η εταιρεία, αλλά έχω το κομμάτι. Νικόλα μου, αρχή να ξεκινήσω να σου ευχαριστώ που ε, δεχτήκες την πρόσκληση. Ήταν και λίγο τελευταία στιγμή, ευτυχώς η καμονίστη πάρα πολύ καλή ώρα. Ε, με το lockdown αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λίγο πιο εύκολα με τα ωραρία πλέον, Ο οπότε ναι, δόξα Τέλεια. Και πολύ ευχαριστώ που σε έχουμε δάμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια, και αν είναι ε, μάλλον και τον τελευταίο ένα χρόνο mm -hmm. ακριβώς παραπάνω, το οποίο έχει να με το influence marketing. Mm -hmm. Δάμε σαν marketing εταιρεία, μιλούμε πολλέ φορέ στο request ότι πολλέ εταιρείε έχουν την πρόθεση να συνεργαστούν με διάφορου influencers. Mm -hmm. Όμω πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει ένα, μια λήψη γνώση του τι ακριβώ σημαίνει το μοντέλο mm -hmm. marketing το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία. Ε, Σκεφτούμε προηγουμένω ότι λίγο πολλά influencer είμαστε όλοι. Πάρα <laughs> Σωστά. πολλά σωστό είναι που λε. Α πούμε το πιο απλό. Η κυρία Μαρία και η κυρία Γιανούλα γειτόνισε δίπλα-δίπλα τα σπίτια του. Η μια ραντίζει χιονοτά που λαλούμε τι βεράντε. Και φτιάχνει, λέει, η σκορή έχουμε νερό. Κάλμα, α πούμε. Αν, αν η άλλη ήταν ανοιχτή, άβρα, να το πω έτσι, να ακούσει τα λόγια τη, είναι influencer. Έχει μια επιρροή πάνω της. Ακριβώς τούτο, ότι όλοι μας λίγο, πολλά κάνουμε influencer. Ε, 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 εγώ, για παράδειγμα, αν κάνω κάτι, να κάνω influencer στην γυναίκα μου, στην αδερφή μου και, κάποιος, και μου, mm -hmm. σε αντίθεση με ένα κάποιος σαν εσένα που αν κάνει μια ενέργεια, είναι να κάνει influencer κάποιον ποσοστό μπωδες, που δεν έχει που Πολλά σωστομα. Και είναι ο πιο influencer σε, ένα, να... σε μια χώρα. Tricky question. Mm. Κάπως έτσι. Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έπρεπε να έχει τη μεγαλύτερη όμορφη επιρροή στον λαό του. Mm -hmm. Γιατί είναι γιατί από τον λαό του που. ενώ όπω τον τραγουδιστή. Αν σταματήσω να τον ακούω, πέφτουν τα βιού του, πέφτουν οι πωλήσει του, πέφτουν αυτό. Σε έναν πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι η δημοτικότητά του. Mm -hmm. Γιατί ακόμα, στη, ειδικά στο κράτο που ζούμε, παίρνουν του λιόν αλλού. Ε, έτσι καταλάβανε ότι ευκαιρία για να μα υπηρετούν είναι, ε, ε, είναι σε εισαγωγικά οι υπηρετέ του λαού που εμπιστευτήκαν τα λόγια του. Άρα θέλω την επιρροή. Τη ψήφου μου να βγει τα καλά για μια καλύτερη ζωή για τον κόσμο μα. Η αλήθεια είναι χωρί να το δω, παρακολουθώ mm -hmm. παρακολουθώ τον πρόεδρο να σταθεί στο Twitter. Mm -hmm. Είναι ε ε η μοναδική πλατφόρμα που παρακολουθώ παρακολουθεί mm -hmm. τι γίνεται. Ε και όντω έχει, έχει αρκετέ φορέ οι οποίε οι δημοσίευσει του ε είναι αρκετά στοχευμένε και έχουν ουσία.

αν τα πράγματα από την αρχη mm -hmm. πώς κάποιος πώ κάποιο γίνεται influencer, πώ <laughs> λέει μια ημέρα. Ε, ξέρεις... Είναι η πιο σύνθεση ερώτηση και εσύ και χάζει, γιατί. χάζει. Όντω, είναι ένα μεγάλο marketing κομμάτι πλέον στι mm -hmm. μέρε μα. Αν μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, τέλο πάντων, είναι ότι ένα influencer ξεκινά λόγω του ότι έχει δύναμη και λόγω στα social media, ένα συμφέρον εξαρτάται από τα social media, έτσι. <συσίλια> Εγώ αν ξεκινήσω τη δική μου ιστορία, να το πω έτσι, ήταν όταν ήμουν στο Radio DJ που έκανα μια εκπομπή μαζί με την Εβελίνη Καζαντζόγλου, η οποία αντιλαμβάνεσαι μια γυναίκα. άλογο, εντάξει, η οποία έρχεται από την Ελλάδα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Άλλη προσέγγιση. Ακριβώ. Άλλη προσέγγιση. Άλλο πληθυσμό. Άλλο marketing. Αλληνοτροπία. Αλληνοτροπία, είναι... ακριβώ. Όταν λοιπόν έκανα την εκπομπή με την. Ε, με την Εβελίν ή τα το Instagram στην Κύπρο με έτσι βήματα αργά να ανεβαίνει. Για ποια χρόνια μιλούμε. Πρέπει να ήταν το 2016-2014 κάπου, κάπου, κάπου για μένα έχω έναν κάπ 14-15 κάπου για μένα το οποίο η Εβελίν είχε συνεργασία με μια πάρα πολύ μεγάλη αθλητική εταιρεία, τεράστια Παγκόσμια εταιρεία. Πού ήσουν τότε ήταν καραμικά το Τύπου <σεί> <σεί> baby steps. <σεί> ε, baby steps <σεί> η αλήθεια <σεί> είναι. Ήταν για αντρικό, mm -hmm. γιατί θέλω να καταλήξω για κάποια στιγμή άντρα, γυναίκα, influencer ή για ό,τι θέλει ονομαστό. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ε, και λέει μου, αγάπη, έχω αυτού του πελάτε και, 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 αυτό να σου στείλω ένα δωράκι να το πάρω. Δες, εννοείται. <σεί> <σεί> Μα να πιω όμω την παπούτσα. Ο πελό που τα παπούτσα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη. Άθελα, μου κιόλα, συνεργασία με την Ατήτα. Παγκόσμιο μπραντ. Φίβα. Το οποίο, τούτο, η συνεργασία μα ήταν τέσσερα χρόνια. Και η μια, ε, ε, στην Κύπρο, είναι και λίγο θορμίνα από κάποιον άλλο. Αντιγράφουμε τι άλλο. Είδαν άλλε εταιρείε. Α, με είναι η Ατήτα. να ισχύει τόσα χρόνια. Κάνει σωστό γκάμνη. Και έτσι ξεκίνησαν δειλά-δειλά να ανεβαίνουν οι followers. Βοηθά πάρα πολύ όταν σε ποστάρει κάποιο άλλο. Και τότε δεν υπήρχαν τα stories. Ήταν πολύ καιρό τα stories. Οπότε το story είναι κάτι εξαιρετικά wow αυτή τη στιγμή, γιατί το λέει και η λέξη. Story. Δημιουργώ μια ιστορια Άρα το να δημιουργήσω μια ιστορία, να την, πω, να στου followers μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι, και δεν γίνουν. Μπορεί να είναι κάτι που έχει χιούμορ, μπορεί να είναι κάτι που ενώντα κάτι που σου έτυχε τη στιγμή. Είναι η αμεσότητα που του followers μου. Και πιστεύω εμένα γύνον, που με βοήθησε πάρα πολλά πέρα από συνεργασίε που τσίκι τσίκι μου το έλεγε yeah. η Εβελίν. Αγάπη, τσίκι τσίκι, φόλουερ, τσίκι τσίκι. Σαν να έχω κοντά μου. Ε, η μια συνεργασία έφερε την άλλη και μετά ένα φόλουερ φέρνει τον άλλο. Mm -hmm. ε, και γι' αυτό εγώ πλέον γύρισα, όχι ή και εμένα, επειδή είναι ο χαρακτήρα μου έτσι, σε πάρα πολύ χιούμορ mm -hmm. το προφίλ μου. Δηλαδή mm -hmm. οι εταιρείε πλέον που κλείνουν τι συνεργασίε, λέω ρε παιδιά, για να πιάσετε να κλείσουμε τη συνεργασία σημαίνει ελβελπιστώ ότι κάνετε σωστό marketing research και ξέρετε ποιο είμαι. Γιατί δεν είναι ο Α, σήμερα θα βάλω αυτή την κρεμούλα γιατί θα με βαω. Βοη... Oh. Όχι. Ξέχαστο. Έμπορο. Ε, ένα, ένα πράγμα μου μου κάνει εντύπωση, ιδίω που το προφίλ το δικό σου είναι ότι είσαι αρκετά ξεχωριστό από οτιδήποτε άλλο. Mm -hmm. Και όταν είσαι ξεχωριστό, βγάλει κάτι διαφορετικό. Mm -hmm. Έχει μια ταυτότητα δική σου, και το τίμην εντύπωση έτσι ακόμα παραπάνω από τον τρόπο που σε γνώριζε, ενώ υποστηρίζει την 100%. <σίλυμα> και αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό τίποτα. ότι μια εταιρεία για να επιλέξει Νικόλα mm. Ιωνίδη ξέρει τι θέλει. Ακριβώ. Όπω είπε και εσύ, έκαμε σωστά την έρευνα τη. Του λέει: Όχι, το προφίλ του ανθρώπου mm. και με βάση το followership του πιστεύω ότι μια συνεργασία να βοηθήσει. Γιατί αν Αν ο επιχειρηματία. Εσέβαστη το προϊόν του σημαίνει ότι να το κάνω κάτι και μετά Να... Όπω παράδειγμα, επειδή ζούμε στην κυπρο παίζει το τηλέφωνο μια μέρα, Ε, παρέα μου, έλα, ένα μπουγαμνή. Ε, Αντιλαμβάνεσαι. <Σιοκ> ναι, σοκ, κρύο Καλά, ευχαριστώ με ποιον μιλώ. Έφυγα εδώ και μου τηλέφωνο σου. Mm -hmm. Ούτω καθεξή. Μάλιστα, πώ μπορώ να σα βοηθήσω. Έ, μου... Έχω κάνει παπούτσα του CrossFit. Να μου διαφημίσει, ρε παιδί. Λαμβάνει μια τσαβή στο mm -hmm. Instagram. Ένα από το λαλούν. Να βάζει μια φορά. Αληθινή ιστορία mm -hmm. του τι. Και λέω του, κύριε Τάδε. Ε, είμαι Εκατόν κάτι κιλά, <laughs> ήταν πριν ξεκινήσω τι διατροφέ μου, το χειμωνιστήριο μου. Έγκαμπνο ε, crossfit, το αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είμαι το σωστό marketing εργαλείο που επέλεξε. <σχεστά> Πρέπει να σε βοηθήσω να βρει κάποια άλλα. Λέγω <σχεστά> εσύ, Καλά, Νίμον, ναι, να βάζει μια φωτογραφία. <σχεστά> Όχι, <τώρα, σχεστά> είναι να σου κάνω ζημιά. end yeah. of the Day. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιο mm -hmm. επιλέγουμε. Επιλέγουμε τη Μαρία, τον Νικόλα, τον Νικόλα, τον Γιάννη, τον Κώστα. Γιατί έχουν τούτο την ταυτότητα. Είναι όπω ένα μπαρ όταν πα σε έναν μπαρ να πιει έναν ποτό, όταν ήμασταν ελεύθεροι. Αν δεν έχει ταυτότητα, γιατί εσύ είσαι σουβλάκια, αλλά εσύ είσαι λίγο σουσί, παίζει λίγο RB, παίζει λίγο jazz, δεν έχει ταυτότητα. Η ταυτότητα ήταν πάντα το προσόν σε όλε τι ζωέ. Έχω μια ταυτότητα. Ξεκάθαρον. Τέλο. Period. Και η ταυτότητα τούτη παράλληλα, για να βοηθήσουν και κάποιου να καταλάβουν ότι ο καθένα που εμπίπτει στο industry του influence marketing, έχει το δικό του niche. Έχει το, το δικό του industry το οποίο μπορεί να ασχοληθεί όπω είπε και εσύ σωστά. Mm -hmm. Ότι π.χ. για το κομμάτι του fitness, ίσω να να μένει το προφίλ το δικό σου. Ακριβώ. Πολλά σημαντικό. Να... Σέβομαι το, προ... το, το, το προϊόν μου. Πρέπει να ξέρω που απευθύνομαι. Και δουλειά, όπω είπες και εσύ προηγουμένω, δουλειά δική σα όταν έρθει το request να μπορεί να καθοδηγήσει και Βέβαια. εσύ τον πελάτη με επιχειρηματία. Βέβαια. Αν... Ε, Τι προάλλε πάλι χτύπησε το τηλέφωνο μου και παιδιά. Μόλι το θάρρο δεν μπορώ να σα βοηθήσω γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω το προϊόν. Όμω, ο Α και η Β μπορούν πάρα πολύ σωστά να σα βοηθήσουν γιατί νιώθω ότι είναι κατάλληλη για το προϊόν σα. Ε, να ήταν αστείο να με βοηθήσω mm -hmm. Ενώ, ε, γιατί να με βοηθήσω. Υπάρχει την καλή συνεργασία μεταξύ των. Από τη ατόμων. δική μου πλευρά με, με το 85% να σου πω που. Ναι, <coughs> υπάρχουν και με άτομα που κακά τα ψέματα, όπω όλε οι Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με όλου, ναι. ούτε μπορούμε να έχουμε αγαπησιάρικε σχέσει με όλου. Αλλά εγώ προσωπικά με του πλήστου δεν έχω κανένα θέμα. Overall όμω το industry του, του, του influence Market βλέπει να υπάρχει μια σχετικά καλή συνεργασία με όλου. Ε, ε, εννοείται είναι στο απόλυτο. Ναι, ναι να... νιώθω ότι υπάρχει, ναι. Απλά υπάρχει και το <coughs> λάθο το σωστό όπω όλα τα πραγματα mm. Δηλαδή, ε, υπάρχουν περιπτώσει <laughs>, από προφίλ μικρά σε accounts που πολλέ φορέ μπορεί να είναι και πιο δυνατά από τα δικά μα που είναι μεγάλα accounts. Ε, το οποίο, α πούμε, είναι μια καινούργια μόδα. Πάνε στο εντάδε εταιρεία που πουλά καλλιντικά, αγοράζουν τα προϊόντα mm -hmm. και αυτοί οι κάνουν giveaway. Mm Για -hmm. να πιάσουν. Και κάνουν τάκ την εταιρεία. Και Εννοείται ότι η εταιρεία να κάνει ρηπό γιατί είναι publicity. Είναι good publicity. Η εταιρεία παλεύει καλά. Αφού ο υποτιθέμενο απερχόμενο influencer, εγώ έγραψε τα προϊόντα, αλλά βάλει τα κυβαγόη του κόσμου. Mm. Και λέει, σου, Α, μπορεί να έχει καμιά άλλη εταιρεία ότι καμνώ με την τάδε εταιρεία, άρα μπορεί να μου στείλει. Μια τακτική εννοεί που Μια τακτική, για Ή το καινούργιο, καινούργια μόδα που δε, γελώ πάρα πολλά. Ε, τα επιχορηγούμενα προφίλ. Mm. Ο οποίο μπορεί να είναι κάποιο μπροστά από την πλατεία ελευθερία και πίνει τον αυσυχτικό του. Και... Ναι, πέ μου κάτι όμως. Έχει ουσία. Έχει ουσία. Γιατί να πληρώσω τον Ζούμπερκερ, δηλαδή, να μου βγάλει το προφίλ μου σε άλλα... Πέ μου κάτι και να μπω και να σε κάνω και follow και να σε ακολουθήσω και να σου στείλω και μήνυμα και να τα κάνω. Αλλά δώσ' μου κάτι. Τότε επίσης στην πλατεία ελευθερία που η κουτσή Μαρία είναι η μόνη που δεν πιέντουν τη φορά, είναι και λέει κάτι. Δώσ' μου κάτι. Ε, ε, Επομένω, με βάση αυτό που λέμε τώρα, το σημαντικό είναι ότι πίσω από την πρόθεση ενό προϊόντο mm -hmm. ε, ε, υπάρχει κάτι πιο ευρύ που σήμερα οι πλήστοι επιχειρηματίε δεν το καταλαβαίνουν. Όχι, oh, 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 oh. ε, Ενώ πω τον, τον παρέα με τα παπούτσια, yeah. ότι απλά βάλουν μια φωτογραφία ενώ πίσω από το πράγμα είναι ένα πολύ πολλά μεγάλο story, και μια έτσι, φιλοσοφία την οποία ακολουθούμε, ώστε να φκεί το περιεχόμενο που πρέπει και να σιώσουν παραπάνω επίδραση γίνεται. Και ξέρεις τι, τούτο που λες είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος γιατί και για εμάς πιστεύω, Αιόν τούτο, έβαλε τώρα την φωτογραφία, έφκαλε χι ποσό. Mm. Το τι όμω έκανα για να φύγει η φωτογραφία, εμελέτησα την ιστορία τη εταιρεία. Είναι συγκεκριμένη η ώρα που θέλει η εταιρεία να μπει, συγκεκριμένα guidelines. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι mm -hmm. ξέρει ότι υπάρχει ταχυκαρδία την ώρα που μπαίνει, πώ το οποίο είναι εμπλερωμένο γιατί θέλω να πάει καλά για τον πελάτη. Αφού και σημαίνει κάτι δίνεσαι, ε, και ε. κάθονται και κράζουν σε το άδερφος και είναι ύφρονες, έρθουν κάνουν χειρότερα από ότι εμείς το έχεις να του λεύκω. και κάτι, έκλεψα κανένας σιωρ. Είμαι υπεύθυνος για τον κουρέμα των καταθέσεων. Αντί τα βάλουμε εκείνους που πρέπει να βάλουν, βάλουν τα μαζί μας γιατί επικαιρωθήκα. Ναι, επικαιρωθήκα. Επειδή ακόμα δεν είναι αποδεχτό, κόμμα στην Δεν ώρα. Ώρα. είναι αποδεχτό, γιατί υπάρχει στην Κύπρο ένα μάρκετινγκ κομμάτι είναι από τη ζύγια. Και το λέω χαριτολογώντα. Γιατί να τα βάλει ο Γιάννης να τα βάλω εγώ. Ε, θα σταματήσει ποτέ. Ε, θα σταματήσει. Όχι, όχι. Γιατί βολεύει και εμάς να ασχολούμαστε με τους άλλους. Ε, ε, το που είναι καλό να συζητήσουμε είναι πώ να εκπαιδεύσουμε την αγορά και κυρίω τη επιχειρήση, Γιατί τώρα μιλούμε για ένα πολλά πολλά σοβαρό εργαλείο. Το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να το εντάξουν στη στρατηγική του πιο μακροπρόθεσμα. Ούτω ώστε να βοηθήσει το οποιοδήποτε brand να ανεβεί και να πετύχει του στόχου που του θέλει. Ακριβώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, η δουλειά μα είναι να δώσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει influence marketing. Α σου πω Κοίτα, παγιά τι ήταν τι είχαν επιρροή, το γράψιμο, το περιοδικό, η εφημερίδα, τα περιοδικά πεθάναν σωστά. Mm -hmm. Όλοι οι διαφημιζόμενοι θέλαν να περάσουν είτε από την τηλεόραση είτε από έναν περιοδικό. Γιατί του ήταν τα εργαλεία. Τους Αυτά ήταν τα εργαλεία τη εποχή, σωστά. Mm -hmm. Η τηλεόραση υπάρχει, ναι, μεν, αλλά είναι πανάκριβη. Και πλέον ο κόσμο γυρίσε την πλάτη στην τηλεόραση. Και λέει σου ένα άνθρωπο, ο οποίο ασχολείται ε, σε καθημερινή βάση τα τελευταία 8 χρόνια στην mm -hmm. τηλεόραση. Mm -hmm. Και λυπηρό γιατί είμαι ερωτευμένο με την τηλεόραση, εγώ τα περιοδικά δυστυχώ εδαφτήκαν. Άρα, γιατί πρέπει μια εταιρεία να εμπιστευτεί έναν influencer, Πάρα πολλά απλών. Σε 24 ώρε έχει άμεσα αποτελέσματα. Mm -hmm. Είτε θετικά είτε αρνητικά, έχει αποτελέσματα. Γιατί εγώ που είναι επαγγελματικό είναι το προφίλ μου, μπορώ να σου πω ακριβώ σε ποσοστό πόσε γυναίκε ήταν το, το συγκεκριμένο πώ, πόσοι άντρε, τι ηλικίε, τι περιοχέ. Τα πάντα. Έχω ένα εργαλείο υπερδύναμη να το πω έτσι. Άρα για τον πελάτη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι του marketing γιατί έτσι να μην έτσι ήρθε για να φύγει εν να μείνει μεί, για αρκετά χρόνια μπορεί να αλλάξει μορφή κάθε τρίτσε λίγο γιατί ένα ζούμπερκερ οποίος... το δεν είναι δικό μας, σωστά. μπορεί να ξυπνήσει μια ημέρα και πει α, κάνει ο δεν το θέλω σήμερα δεν που το Instagram, ε, 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 πόσοι δουλεύουν. Ε, μπορεί να κάνει τον το πράγμα. Ανήκει του, ναι, αλλά δεν μπορεί να το ρίξει αυτή τη στιγμή. Άρα για τα επόμενα χρόνια αυτή θα είναι η δύναμη τη διαφήμιση. Άρα είναι καλό να το σκεφτούμε πιο σοβαρά. Βεβαίως, ναι. Να γίνει σωστή έρευνα από Βεβαίω. Με, με πιάει εμένα ο Τι κάνω να με, <laughs> <και κάποιο laughs> με, <πιέσαι> με, <laughs> με πιάει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί την επιχείρηση σου πάρα πολλέ. Για τούτο, πώ σε λέω, είναι η άμεση αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει. Να σε ρωτήσω, όταν, όταν γίνονται κάποιε από τι φυστάμενε σειράξει που φυστά μέχρι σήμερα, okay. οι επιχειρήσει ψάχνουν οι στόχοι οι οποίοι βάζουν σε σειρά μαζί σου. Συγκεκριμένα mm -hmm. που μιλούμε, είναι στο κομμάτι του branding, δηλαδή θέλουν νούμερα ή θέλουν στόχου πωλήσεων. Τι, θε, τι ψάχνουν ε, συγκεκριμένα. Κάποτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάποτε θέλουν απλά ένα reminder. Το πιο απλό. Mm -hmm. Είμαι εδώ ή μετά η εταιρεία και με η, η οποία για έναν για ένα, ένα μηνα στην επιχείρηση τρέχει σαν ε, κομμάτι διαφήμιση. Ότι ναι, μεν ακούγεται η εταιρεία, αλλά έχω γελούν το κομμάτι. Mm. Το οποίο μπορεί να είναι ένα κομμάτι είναι εποχιακό. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι, το οποίο είναι η μόνη που το φέρα στην Κύπρο, α πούμε. Που μπορεί να ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα πουλήσει. Όμω, από τη στιγμή που το έχω μέσα στην επιχείρηση μου, στο κατάστημα μου, ή ότι θέλει πέτω, πρέπει να το δείξω. Αλλά και τα νούμερα, βέβαια. Τα νούμερα πάντα. Είναι το πιο απλό Ένα φθαρτέμπορα mm -hmm. πώ θα ζήσει στο τέλο του μήνα, κλείνοντα τα νούμερα του. Mm -hmm. Ένα λογιστή το ίδιο. Ένα δικηγόρο. Τα, τα πάντα, η, η ζωή μα όλοι είναι ένα νούμερο. Mm -hmm. Άρα τα νούμερα εν που μου φέρνουν και τι επιτυχίε. Άρα είναι πολύ σημαντικό. σω οι που έκαμε να κάνουν σχέση με στόχων πώληση, δηλαδή μέσω τη επικοινωνία του Νικόλα Γανίδη. Στο, στο κομμάτι των Τζίνων να έχει κάποιο άλλο. Μια βάλουσια, εξαιρετική ερώτηση του τι μου λε. Για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή πάω πα, ε, δικαστικό με μια εταιρεία για τον, τον σκοπό, για τον λόγο ότι στο συμβόλαιο μου <σχελίου> ήταν ξεκάθαρο το συμβόλαιο ότι πρέπει να διαφημίσουμε τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ ότι μέσα από τον Νικόλα Ιωαννίδη θα κάνουμε την προώθηση τη εταιρεία και Ξέρω εγώ για αυτά. Και έρχονται, διακόπτουν το συμβόλαιο γιατί δεν υπήρχαν οι πωλήσει. Και εγώ πάρα πολλά όμορφα, γιατί είμαι πολύ απλό άνθρωπο. Μακάρι να με κοφτούν τα λεφτά, γιατί δεν τα λεφτά στην πάντα. <σχεδοί> ε, και λέω, Πεθιά, είμαι πολιτή. Έτσι δουλεύω στην εταιρεία σα. <σχεδοί> ε, διαφήμισε, είσαι ένα αποτέλεσμα η διαφήμιση. Ναι, είδα μα, έκανα μα φόλου. Άρα, τι με κοφτεί εμένα, αν δεν είσαι στα σωστά άτομα. At the end of the day, behind the scenes, να βοηθήσουν στι πωλήσει. Mm -hmm. Ο λόγο που μου λε είναι άκυρο, οπότε, οκ, okay, δεν θέλει πάμε με άλλον τρόπο. Πρόφραση ζωή με κανέναν τρόπο, να είμαι ειλικρινή, mm -hmm. αλλά δεν είμαι η αιτία για να πουλήσει. Είμαι η αιτία να σε ακούσουν και να σε μάθουν όμω. Και να αποφασίσουν Και να αποφασίσουν. Ώρα. Θα <Δα>, μείνει η κόλλα μου, θα ε, έχουν μπερδεύκουν περισσότερες εταιρείες που έρχονται σε μια εταιρεία όπω την όντια ή οποιαδήποτε εταιρεία θέλουν να κάνουν marketing και εσυχίζουν το κομμάτι του marketing με σπολίσεις. Oh. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ, αλλά δεν Δεν <Δαλή> <Δαλή> <ενδύει. Δαλή> είναι το ίδιο. <Δαλή> είναι το ίδιο. <Δαλή> αφού είναι και το λευκό στο... Πες αν είναι ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε ένα μολ, οκ. Okay. Έτσι πιτσάμε. Τώρα μου περνάνε, αν ήμουν πολιτή του και παίρνανε μου, αλλά αν δεν είσαι στο σωστό άτομο μετά τι κινήσει τη διαφήμιση σου μπορεί να κάνει, είτε influencer, είτε περιοδικό, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο, ό,τι θέλει, πέτο. Ό,τι θέλει πέτο. Δεν φταίει η κίνηση τη διαφήμιση. Φταίει το άτομο που είναι για Βασικά πρέπει να καταλάβουν ότι τι αγοράζουν από το marketing και κυρίω από το influence marketing. Ακριβώς. Είναι το attention. Είναι την Πάρα προσοχή Πάρα πολλά σημαντικό είναι που λες. Πάρα πολλά σωστό. Αν η προσοχή που είναι να κερδίσει που κάποιο mm. influencer στα άτομα τα οποία ε, ευελπιστά ότι είναι να κερδίσει την προσοχή, έρθουν κοντά, η, η δουλειά σταματρώνει. Ακριβώ. Ένα λυσίδα. Είναι μια λυσίδα mm -hmm. για, για να δουλέψεις εσύ και οι υπαλλήλοι και το ένα και το άλλο για να έχουν πελάτες. Είναι μια λυσίδα. Εάν σπάσει η λυσίδα προς τον πελάτη, δεν σημαίνει πάντα ότι φταίει η διαφημίση. Είναι φταίει. Είναι ένα κομμάτι... Μάνα μου, ε, επέτυχα το να σε ακούσουν. Οκ. Πουζιάμε και εκεί έφερε τα παρακάτω με τους υπόλοιπους. Ε, 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 και όταν φαντάζομαι που ίσως πασχίζει και λίγο προσπαθείτε γενικά όλοι σας να εξηγήσετε. Στο, <laughs> <στον laughs> Πασχίζεις, <επιχειρηματί laughs> με πολλά σωστή λέξη. <laughs> Πραγματικά πασχίζει. Όμως έχω να σου πω για μένα τα νερούμεντζουλα, ότι πλέον οι πλήστοι ε, έχουν έτσι μια γνώση γιατί με προσεγγίσαν. Mm -hmm. Έχουν μια, μια γνώση γιατί να επιλέξουν τον Νικόλα. Αλλά Εν τω μεταξύ, πασχίζουμε να εξηγήσουμε πολλέ φορέ ότι οι πωλήσει σας δεν εξαρτώνται από εμά. Παγιά στα παγιά τα χρόνια. Εξαρτώνται οι πωλήσει που τα περιοδικά. Ξέρει τι, ε, θεωρώ ότι και από τη σειρά μα εδώ, και που μιλούμε με ε, πιο μικρέ εταιρείε, mm -hmm. και πιο μεγάλε εταιρείε. Οι πιο μεγάλε εταιρείε, με άτομα που έχουν εμπειρία στον χώρο και γνωρίζουν τι γίνεται, ξέρουν ακριβώ τι σημαίνει. Το θέμα που έχετε με λίγο πιο μικρού πελάτε, του λένε πιο μικρού είναι και σε μέγεθο, αλλά και σε εμπειρία. Ακριβώ. Οι οποίοι δεν ασχοληθούν με το συγκεκριμένο, επομένω το τύχο στο μυαλό είναι πολλά διαφορετικό. Πολλά διαφορετικό. Δε στην δε πράξη. Είναι. Πολλά διαφορετικό. Πρέπει όμω να ξέρει, πρέπει να αντιληφθεί ότι ένα άνθρωπο, ένα influencer, μπορεί να κάνει θαύματα. Mm -hmm. Μπορεί να κάνει σε ένα σημείο που είναι η δουλειά του. Να σε μάθουν. Τώρα, ε, ας, έχει πάρα πολύ χιούμορ το γεγονό ότι βάλω ένα προϊόν, ξέρω εγώ, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου. Και θυμάται ο influencer, ο, ο follower μου, τρει μήνε μετά, Νικόλα μου, τι είναι το πράγμα που βάλε τότε. Το οποίο δεν μπορεί να ξέχασα το 6. Mm -hmm. Και μου κάπω. Ε. Α, όταν με Δηλαδή, ένα σου πουλήσει ανα πάσα στιγμή. Ακόμα και μετά. Ακόμα και μετά. <συγχύ> Μα το μετά για μένα μεγαλύτερη επιτυχία. <συγχύ> μεγαλύτερη επιτυχία για τον λόγο ότι κάτι που σου κάμα 6 του Ιανου... Ιανουαρίου, α πούμε, ήρθε εντελεσμένο μετά και βρέσε. Πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει <συγχύ> ότι. <συγχύ> 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 κάτι έκανα καλό και μην είναι του, του follower. Είναι εδώ που λέμε και είναι καλό να εξηγούμε στους επιχειρηματίες ότι ακόμα και χρησιμοποιώντας το εργαλείο επικοινωνία του influence marketing mm -hmm. πάλι σκοπεύεις τα τρία βασικά πράγματα να φέρεις έναν καινούργιο πελάτη Ακριβώς. μέσα ο οποίο δεν είσαι προηγούμενο, και είναι δουλειά στο χέρι σου κατά πόσο ο πελάτη να γίνει επανάληψη δεύτερη φορά και ακόμα πιο σημαντικό, αν που τον πελάτη του κερδίζει το reference του σε κάποιον άλλο. Ακριβώ. Άρα η δουλειά γίνεται τριπλάσια. Ακριβώ. Έτσι είναι. Mm -hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και, το άλλο που πρέπει να καταλάβω, και να πάω, πάμε και λίγο πίσω, είναι ότι εν τη εποχή του εργαλείων τούτων, mm -hmm. Δε, δεν μπορεί να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει τούτα τα εργαλεία ή τούτα τα άτομα που βοηθούν στη διαφημίσή σου. Άρα πρέπει να εμπιστευτούν τα άτομα. Mm -hmm. Πρέπει να εμπιστευτούν την ιδεολογία πίσω από το το, το καινούργιο είδο marketing να το πω. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά κατάλληλη περίοδο τώρα. Ιδίως με το lockdown που το screen time αυξήθηκε είναι κατά πολύ. Κατά ξέρω, πολύ. Προβλέπει τσου πανούμερα, σου λέει Ναι. Είμαι σε σοκ. Ακόμα εν, 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 εν το πιστεύω. δηλαδή στην πρώτη καραντίνα που δεν ξέραμε αντιμετωπίζαμε mm. με, με την γύρω κατάσταση ή που είναι να πάει και αυτά. Και θεωρούσαμε ότι που είναι δουλειά και να βγούμε ποτέ στην κανονική μα ροή ζωή, η άποψή μου, έβλεπα τα νούμερα μου και λέω, παιδιά, τούτοιου Ιούλη τόσο καιρό, πού ήσασταν. Ετριπλασιαστήκαν τα νούμερα. Mm -hmm. Τριπλασια... Βέβαια, εγγενών που που λέω πάντα, επειδή ήταν η καραντίνα, και ήμουν, να το Κύπρα, και είχα την να εμπνευστώ και να κάνω πράγματα, ο οποίος, ξέρεις, μου, μηνύματα, μου μηνύματα, άτομα από το νοσοκομείο που ήταν βαριά αρρωστά, αλλά θεματικές στιγμές Νικόλα, μου είσαι, είσαι, είσαι το, το, φάρμακο στην καθημερινή, και ε, μου. Mm. μου. ότι ε, να σκεφτώ κάτι άλλο. Ότι τα επειδή νιώθω τα. Κάνω για, για, να... Είσαι Έχω να σου πω ότι τριπλασιαστήκαν τα νούμερα μου. Mm -hmm. Πραγματικά και ήμουν, ήμου σε σοκ. Είναι πιστευκό ότι έφτανα ε, σε τόσα views τα, τα, τα stories μου. Και εξακολουθεί τώρα να εισχύει. Εξακολουθεί, τα εξακολουθεί, ναι. Γιατί ξέρεις τι, ο κόσμος ε, να το ξαναπώ, θα, το επαναλάβω, το story δημιουργά μια ιστορία. Τι mm-hmm. που δημιουργώ εγώ, είναι η πραγματικότητα που περνώ. Ε, το νύχι μου, πας στο άκρη του τραπεζιού, τι ειναι Να το πω, έχω άμεση επαφή με τον κόσμο. Τούτος αυθορμητισμός, ο οποίος το, η έλλειψη κόμπλεξ, καθόλου κόμπλεξ. Το μόνο Εντό εν των αγνών, mm -hmm. περνά πάρα πολλά ώρα στον κόσμο και ο κόσμο απολαμβάνει πάρα πολλά να σε βλέπει. Είσαι πειρασμένοι, τι... άτομα. το πούμε. Εν θέλω να σου πω ότι δεν το είχα αντιληφθεί στην αρχή. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο άμα θυμώσω, να το δείξω. Mm -hmm. Σπάνιε φορέ. Αλλά θυμώνω. Mm -hmm. Και πολλά με τον εαυτό μου. Όπω όλοι μα, ναι. Ε, ε, έχω να σου πω ότι <laughs> τα, τα, τα μηνύματα που πιάννω από τον κόσμο, παραδείγματο χάρη, πόσε φορέ, ε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθά και βλέπει τι τε, ιστορίε μου. Mm -hmm. Πόσε φορέ τα βάλαμε την κυβέρνηση. Πολλέ. Πάρα πολύ. Είδε εσύ άλλο influencer να γαμίζουν το πράγμα ή συνεχίζουν να βάλουν τι κρεμούλε τη νυχτό. Αν πάει να παρεξηγηθεί η νύχτα τη μέρα, α πούμε, mm -hmm. γιατί βάλαν τι λάθο. Ή έχω να σου προτείνω τούτο. Όχι, oh, δεν έφυγε κανένα. Γιατί Γιατί είσαι σοβαρό φανή. Mm -hmm. Και φοούνται. Και έχω να φοβηθώ τίποτε. Ε, ψήφισα την κυβέρνηση με, που, που με υπηρέτη. Άρα έχω, έχω τα μαζί του. Γιατί να μην το πω. Ε, αφού ο λόγο που είμαι με τι Περού και έτσι βαστεί ταπελό μου και γράφω περνώ ένα μήνυμα, είναι λόγω γίνου που το ζουν το πράγμα. Οπότε βρίσκω το ανόητο και λυπηρό να με κουντζάλι να αποστηρίξουν τα λάθη που γίνονται και ζούμε τι καταστάσει που ζούμε. Φκένει εύκολα από τη ζώνη τη βολικότητα σου ή τη ζώνη τη. Πάρα πολύ. Κάποτε δεν την κάνω. Υπου, υπου, υπου. Κάποτε είναι καλό επειδή παίρνει εύκολα το ρίσκο. Ακριβώ. Μέχρι τώρα δείχνει ότι φταίνει σου προσωπικά, εσένα. Σαν άνθρωπο, behind the scenes, δεν τσι μου να φταίνω εύκολα. Α, αρέσκει μου η σταθερότητα. Ναι. Στη δουλειά μου, α πούμε, να είμαι τόσα χρόνια. Mm -hmm. Στα, ε, δυσκολεύομαι. Α πούμε, αν του τι καρέκλα μου, του τι που καθί μου, κάθε φορά μου την αλλάξει. Mm -hmm. Αλλά στο όταν με πνίγει το δίκαιο, ή όταν, όταν νιώθω ότι έχω δίκαιο, δεν έχω πάντα δικαίωμα προ Θεού. Mm -hmm. Γιατί οι απόψει Φκένε εύκολα. Ένα mm αυκό -hmm. είναι να, να θυμόσαστε ή να πω. Όπω επίση ήμουν ο μόνο παρουσιαστή, νομίζω, το παγκίπρα που φύγει τρει φορέ τη δημοσία και απολογήθηκε τη δημοσία για κάτι που είπα. Γιατί αφού έκανα λάθο. Γιατί μη να μην μαι. το πω. Τι ήταν τι, τι, να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι σωστό. Να σε ρωτήσω. Βλέπει τώρα κάποιου επιχειρηματίε, όπω είναι συνεργαστή και από το Σεβί, κάποιον influencer. Mm -hmm. Και πιθανόν να μην έχει ιδέα. Τώρα εξηγεί αν του λείωνει, τι σημαίνει. Αλλά μπορεί να μην έχει ιδέα του ποια είναι η διαδικασία, τι είναι το κόστο, τι να περιμένει τι, τι στοιχεία μπορούμε να του δώσουμε ώστε να καταλάβει ότι. Να του δώσουμε τα στοιχεία. Ε, Επίση, ωραία ερώτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όντω, εν, εν οι καινούργοι που θέλουν να ασχοληθούν με τούτο, το, το είδο του marketing, δεν <σχελίως> ξερουν Εγώ προσωπικά, πούμε, όταν να, να, με επι, να με, επιλέξει ένα επιχειρηματία, υπάρχει ένα PDF έτοιμο, το οποίο υπάρχουν τέσσερι προτάσει συνεργασία, η ΑΒ, το οποίο ε, ε, εγκουτσάξει καθαρισμένα το έτσι στην <σχελίως> και επιλέγει ένα κομμάτι. Όμω, εμένα δεν μου τα ψυχρά τα πράγματα, δεν mm. ήμουν ποτέ έτσι. Αρέσκει μου η άμεση επικοινωνία. Mm. εγώ τι κάνω, για να καταλάβω, επειδή είναι πολύ σημαντικό να το μου πει καινούριο επιχειρηματία, ο οποίο είναι να μπει σε σούδον καινούριο είδο marketing, είναι τι είναι οι ανάγκε σα, Mm -hmm. Τι θέλετε να προωθήσετε ε? και είμαι πάντα πάρα πολύ ειλικρινής μαζί του. Τούτο δεν μπορώ το κομμάτι να σου το. Κατά πόσο σου αρμόζει, Τούτο ναι, στο δικό σου. Οπότε αν ο Νικόλα, για να μπορέσει να σε βοηθήσει να ακουστεί, μπορεί να σου κάνει τούτο και τούτο και τούτο μετοχή τούτων ποσών. Mm -hmm. Πάντα λέω το ποσό που θέλει να πιέσει ο Νικόλα. Όμω είμαι πάντα πάρα πολύ ανοιχτό ότι εάν δω ότι είναι φγαίνει ή θεωρείται ότι είναι πολλά μεγάλο το ποσό, ε, να βρω μια εναλλακτική λύση. Αν και εφόσον πάντα μπορώ να προωθήσω το προϊόν τούτο. Σωστά. Να συνδέσουμε και το, 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 το κόστο τη οποιαδήποτε συνεργασία με την περίοδο. Mm -hmm. Περίπου τι περίοδο χρειάζεται. Εν τούτο που λέμε στι τέσσερι είδου προτάσει. Υπάρχει, α πούμε, αναπόστο. Mm -hmm. Που πλέον εγώ δεν το κάνω. Mm -hmm. Γιατί αν κάνω για το. Τούντο... Φούτρε, πούμε, ένα πώ, αν το δίνει μια αντίπαλη εταιρεία, να με συνδέσει αυτόματα με τούτο. Άρα, μπορεί να μην κάτσω να προσέξω ότι μια φορά είναι καμά, άρα μπορεί να χάσω έναν πελάτη που θέλει τρει μήνε, έξι μήνε ή χρονίο συμβόλαιο. Mm. Άρα, είπα το αυτόματα. Υπάρχει το αναπόσ, υπάρχει το ανατρει μήνε, ανα έξι μήνε, χρονική περίοδο. Mm -hmm. ανα, αρα, α, 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 για ένα χρόνο, συγγνώμη. Οπότε, ο πελάτη έχει πακέτα που μπορεί να επιλέξει. Επίση, εγώ εκείνο που πλέον δεν κάμουν είναι τα πώτ. Ε, ε, λειτουργώ πάντα με τα stories. Mm -hmm. Αυτός αν είναι κάτι που είναι fashion, και anyway να πάω να το, anyway, να για να κάνω το πράγμα, και μια φωτογραφία η, οποία είναι να μείνει. Αλλά ο κόσμο πλέον, όταν είναι πώς, ε, καταλαβαίνουν ότι είναι επαγγελματικού είδου, προσπερνούν το. Θεωρώ ότι μια συνεργασία η οποία αναμένουμε να έχει αποτελέσματα, δηλαδή όσον αφορά το followership, followership στο το δικό mm -hmm. σου, είναι να κάτι το οποίο να έχει τουλάχιστον μια συχνότητα των 8 με 12 φορέ επικοινωνία. Ακριβώ. Θεωρώ ότι μια φορά. Όχι, δεν να... δουλεύει για κανέναν. Yeah. Για κανένα, Γι' αυτό είναι η Πατήγια μου. Πλέον δεν τα κάνω, γιατί δεν θα βοηθήσω ούτε τον πελάτη μου. Δεν mm -hmm. θα τον βοηθήσω. Ε, γι' αυτόν και γύρισα όλε τι stories. Να τον βοηθήσω με δύο-τρία stories που θέλει μια φορά. Οκ. Okay. Αν δεν θέλει παραπάνω, είναι να χάσει ο ίδιο. Τι πλήστε φορέ όμω τα άτομα που θέλουν μια φραστόρη, έρχονται πίσω μετά. Mm -hmm. Γιατί συνήθω, εάν το λειτουργήσει σωστά, είναι να ανταπόκριση. Yeah. Άρα, αν είναι ε, να έχει ανταπόκριση, είναι να πίσω, αν έμεινε ευχαριστημένο. Οι, οι πλήστε του είναι. Ε product specific είναι για πρόθεση συγκεκριμένου προϊόντο ή κάτι πιο generic. Το generic είναι σπάνιο πλέον, ενώ πλέον είναι πολλά στοχευμένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πουλώ τσερκά, mm. πουλώ παπούτσια, πουλώ κλάτσε, πουλώ οτιδήποτε. Και πλέον είναι πολύ, είναι μικρέ μικρέ επιχειρήσει που έρχονται και επιλέγουν τα stories. Γιατί εγώ έχω του χρονιαίου μου του πελάτε που πλέον έφτασα σε φιλικό επίπεδο σχέση πέρα από το επαγγελματικό. Οπότε οι μικροί είναι πολλά στοχευμένα. Νικόλα μου θέλω stories ε, γιατί ξεκινήσα τώρα και κάνουν τις ε, γλαστρούες που πηλώνται και ξέρω εγώ λέω τώρα mm -hmm, κάτι ναι, ακραίο ναι, ναι. για να καταλάβεις τι εννοώ μικρού είδους επιχειρήσεις mm -hmm. ε, οι οποίες ε, βοηθά όντω να επιλέξουν έναν influencer, βοηθά πάρα πολλά αφού από τη στιγμή που θέλεις να μαθευτείς μόνη σου η εταιρεία όσοι ζητάνε να σε μάθουν φίλοι συγγενείς Ξέρουν σε αφού. Mm -hmm. Ξέρουν ότι είχαν μισθού το είδηση επιχείρηση. Άρα για να σε μάθει, εμπιστεύτε έναν influencer. Που τη δική σου δεν εμπειρία, αν κάποιο σκέφτεται τώρα να δοκιμάσει το mm -hmm. uh, μοντέλο επικοινωνία, πόση χρονική περίοδο θα του πρότεινε να το πάει για αυτόν τον τρόπο, Τρίμηνο. Τρίμηνο, ε? Τρίμηνο είναι, είναι ένα, μια πάρα πολύ σεβαστή ε, χρονική περίοδο, mm -hmm. η οποία φέρνει αποτελέσματα. Είτε θετικά είναι αρνητικά. Άρα αν είναι αρνητικά, πώ όπως... είναι αρνητικά. Α πω, γιατί κάποτε <κυρίζει> το προϊόν μπορεί να είναι μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν τράβει την προσοχή. Και μιλώ ότι είναι καλό το προϊόν του πελάτη, μιλώ για τον influencer, ο οποίο δεν το ευκάλε προ τα έξω σωστά. Να μην ευκεί προ τα έξω. Ακριβώ. Okay. Άρα ναι. ναι, άρα ο, ο πελάτη μπορεί να μένει κάτι διαφορετικό. Όμω, δείχνει, αν είναι αρνητικό, να σου δείξει. Να πει, οκ, okay. Όχι ε μου έκαμε, πάμε με το ψυ mm -hmm. Ή έκαμε μου όχι, παραμένω με το χι. Επιλέγω και έναν αλφα όμω να κάνω δύο φορέ, με δύο άτομα. Το οποίο για να επιλέξει να κάνει με δύο διαφορετικά άτομα, μπορεί μια γυναίκα, μπορεί ένα άντρα με διαφορετική ταυτότητα, βοηθά πολύ παραπάνω. Mm -hmm. Γιατί η ταυτότητα μου, η δική μου, που δεν την έχει ο άλλο influencer, απευθύνεται σε έναν κοινό. Ο άλλο ο influencer απευθύνεται σε. Άρα α, α, αυτόματα. Έπιασες δύο διαφορετικά κοινά. Δύο διαφορετικά μάρκετ, σωστό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα, ακόμα μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει σχέση με όταν εσύ προωθάς συγκεκριμένα μια βιομηχανία, φάσον, π.χ. ρούχα. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο mm -hmm. μπορεί είτε ηθικά είτε πρακτικά να προωθήσει κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικέ οι ερωτήσει που έχω να σου πω. Ε, γιατί πολύ είναι πολύ στοχευμένε, γιατί πρέπει να απαντηθούν. Εγώ ηθικά δεν το κάνω. Δεν mm -hmm. μπορώ να το κάνω. Εκτό εάν δεν πειράζει τον προηγούμενο με πελάτη. Mm -hmm. Αν μου πει: Νικόλα μου, κύριε Ελέισον, α πούμε, σιγά, αφού τελειώσει η συνεργασία. Στα συμβόλαια μου που υπογράφω, έχω μέσα στο συμβόλαιο μου ότι για του επόμενου τρει μήνε, εγώ σαν Νικόλα Σεννίδη, δεν θα κάνω με αντιστοιχό προϊόν. Mm -hmm. Όμω, όταν υπογράψω το συμβόλαιο, και όταν τελειώσει μετά η συνεργασία, εάν προεκύψει κάτι αντίστοιχη. Ε, ε, συνεργασία με την προηγούμενη μου, πάντα πιάνω τον προηγούμενο πελάτη και ρωτώ το. Πεθιά, α, δεν του πειράζει να προχωρήσω. Mm -hmm. Αν και φόσο θέλω, mm -hmm. όμω ηθικά δεν mm -hmm. μπορώ να το κάνω. Oh. Ξέρει τι, μου εντύπωση. Εμεί τώρα είμαστε στην αρχή του 2021. Ετοιμάζουμε mm -hmm. όλα τα marketing plans για το 2021. Και με στούτα γίνονται συνεργασίε, mm -hmm. ε, γίνονται οι κουβέντα για συνεργασία mm -hmm. με του πιθανού influencers. Ε, συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο ομιλούν τη Ελλάδα, ο οποίο έχει διάφορα branch. Mm -hmm. Και όταν πιάμε μια που ήταν και γνωστέ influencer ε, στην Κύπρο, η οποία ζητήσαμε αποκλειστικότητα και δεν μα την έδωσε, Μάλιστα. η απάντηση του ομίλου ήταν ότι δεν περιμένουμε αποκλειστικότητα. Ξέρουμε ότι είναι να κάνουμε άλλε εργασίε. Mm -hmm. Και όταν πραγματικά έρχεται ένα όμιλο τόσο τεράστιο, και λέει ότι αναγνωρίζουμε mm -hmm. ότι δεν μπορεί να κάνει μόνο εμά. Mm -hmm. Πάρα πολλά ωραία νου μου λε. Γιατί ε, ε, σημαντικό είναι για του δικού μα ότι έτσι βέβαια. πάει το μάρκετ. Όμω είναι πολύ σημαντικό για του δύο πλευρέ. Δηλαδή θέλει με αποκλειστικά να το πάρω σε ακραίο επίπεδο. Ο Tom Hanks. Mm -hmm. Έκλεισε, ξέρω εγώ, με τη Rolex. Mm -hmm. Μιλούμε για εκατομμύρια συμβόλαια, mm -hmm. σωστά. Mm -hmm. Το οποίο όμω έναν billboard, ένα παγκόσμιο. Πιάνει πάρα πολλά. Γιατί Γιατί ακριβώ σε. Για τον λόγο ότι αφού κόφηκε τα πόθηκια σου, στο να έχει income που παρόμοιε εταιρείε. Οπότε, αν με θέλει αποκλειστικά, πλέρος με. Mm -hmm. Πάρα πολλά σημαντικό να το αντιληφθεί ο επιχειρηματία για να μπορέσει και ο... Με αποκλειστικό, ο... κοστίζει. Κοστίζει, <μιλίκια> <δε, μιλίκια> ναι. ακριβώς. Κοστίζει. Ε, πολλά σημαντικό. Γιατί είναι αυτονόητο. Εν, υπάρχει μια κοινή λογική πίσω που τον τη σκέψη. Στεράς του influencer της οποιασδήποτε άλλε εργασίες ή income μπορούσαν να έχει. Στο Εγώ προσωπικά έχω συνεργασία, αποκλειστικό αποκλειστικότητα με μια εταιρεία. Και μπορείς πέθει και οκ. Εάν θέλετε να, να με έχετε αποκλειστικά, θέλω χί mm -hmm. Και με το μήνα, με, με τέλο του χρόνου, όποτε θέλετε, με πειράζει εμένα, δεν έχω θέμα. Όμω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ναι μου στερή άλλη δουλειά. Εάν δεν έχετε μέσα σε αυτήν την χρονική περίοδο που με κλείσετε ε, πράξει να κάνετε, να βγείτε διαφήμιση, εμένα και κοφτεί, εγώ να πληρωθώ. mm -hmm. Καταλαβέ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ε, ε αφορά οι ε, δικέ σου κινήσει που να κάνει ε, στο να βγει προ τα έξω να σε μάθει για άλλο κόσμο. Αν δεν τι κάνει, εγώ πάλι πρέπει να πληρωθώ όμω. <στα> Πιάνω λίγο μπάσα που είπε προηγουμένω για χρονιέ mm -hmm. που έχει με κάποιε εταιρείε. Πα στο επίπεδο του ambassador για να πιάμε και λίγο. Ακριβώ. Uh, Μια αλλά... λέξη που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη στην κυπρο mm -hmm. Ο ambassador είναι ο ambassador. <laughs> τη <Τι> προσωπεύει <laughs> όλων των brands. Όλων των brands. Brand Ακριβώ. Mm -hmm. Το οποίο είναι για Τσαμέρκελ και λέμε, βάλουμε και τη λέξη slash αποκλειστικότητα. Mm -hmm. Αποκλειστικό. Άρα πληρώνεσαι για το πράγμα. Έχει έτσι συνεργασίε. έχω, έχω, ναι. έχω, έχω, έχω ναι. δύο. Δύο. Έχω δύο, ναι. Mm-hmm. Οι αγαπώ τι γιατί σε λέω, πηδή είμαι και. είμαι το και εσύ πριν. Ε, τη τώρα. Εξωστρεβή. Ε, Έλα. Είμαι και αυθόρμητο, είμαι και άνθρωπο ο οποίο ε, τις τι σχέσει μου τι επαγγελματικέ αρέσει και με σκάμουν και φιλικέ. Και πα, παίρνουν σε άλλον επίπεδο. Οπότε εν το κάνω έτσι η καρδιά μου να, κάμω κάνω κάτι άλλο. Αλλά εγώ υπάρχει το συμβόλαιο mm -hmm. πέρα από τούτα ούλα. Και αρέσκουν μου, αρέσκει μου να χτίζω ε, χρονιαία συμβόλαια εγώ, γιατί δείχνει ότι έχει μια σταθερότητα. Μια ταυτότητα. Ότι για να επέλεξα follower μου να σου συστήνω του τα, του την, την εταιρεία, σημαίνει ότι είχε βάγιο. Πράγμα το πιστεύει και διπλάσιο στην Ακριβώ. Και πρέπει να πιστεύω και σαν Νικόλα, πέραν το ότι έχω ένα σύμβολο, ότι κάμνι μου εμένα προσωπικά την εταιρεία για να μπορέσω μετά να σε πείσω, γιατί δεν τον κάμνι να σε πείθει, mm -hmm. να σε πείσω ότι να σε βοηθήσει την εταιρεία. Στην επιλογή σου να φτιάξει την εταιρεία. Για να καταλάβει λίγο, ο, ε, ο κόσμο παρακολουθά τη διαφορά μεταξύ του influencer και τη διαφορά του ambassador. Mm -hmm. ενώ ότι μπορεί να έχουν κάποια κοινά στοιχεία, όμω στην τελική είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Ακριβώς. Το ένα είναι κάτι κοντοπρόθεσμο, Ακριβώς. κάτι που μπορεί να γίνει σύντομα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να αντιπροσωπεύει το, το προϊόν ή mm -hmm. την υπηρεσία που μπορεί να προωθήσει. Mm -hmm. Όμω η αποφάση είναι πιο εύκολη ενώ το κομμάτι του ambassador είναι μια πιο μακροχρόνια Ακριβώς. συνεργασία, Ακριβώς. πιο loyal συνεργασία. Βέβαια. Ενώ όμω τα συμβόλαια στην τηλεόραση, μάνα mm. μου, κλείστε ενό χρόνου, τρία χρόνια. Μα τρία χρόνια, αν δεν με χρησιμοποιήσει, εγώ να πληρώνουμε. Mm. Γιατί δεν μπορώ. Ε, το Γιάνγκα ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο πρωινό, μπαίνοντα σε σε κίτρινο τύπο αυτή τη στιγμή. Γιατί για ρίσκο συμβόλαιο να βγάλουμε το κανάλι, κάτι έπρεπε να τον κάμουν. Βέβαια, γιατί χρησιμοποιείται. Κίνο. Mm -hmm. Μένια με καήλεν. καιρό μπορεί να δουλεύει και η ζωή πήγε μόνο όμω. Στη διαδικασία πρόθεση μια εργασία. Ε, σίγουρα μέσω τη προβολή τη δική σου ή το οποιοδήποτε influencer, mm -hmm. λογικά πιάνει και αρκετά μηνύματα επικοινωνία Βέβαια. που αφορούν το προϊόν. Και τούτα εμπίπτουν στην εργασία αντί για το οποιοδήποτε brand. Να ξέρει ότι τούτα τα μηνύματα είναι τα πιο σημαντικά για την επιχειρήση μου, εμπιστεύετε. Γιατί βλέπει την άμεση ανταπόκριση του κόσμου. Τσέρκετε σε επιχειρήση. Ακριβώ. Τσέρκετε, είναι, είναι και για του δύο πολύ καλό. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι έρχεται σε άμεση επαφή με μένα που το βάζω στα social media μου. Οπότε για μένα, με χτίζεις και μια άλλη σχέση και με το follower σου, άρα κερδίζεις πολύ πολλά όμορφο επικοινωνιακά, mm -hmm. για σένα προσωπικά, αλλά και για την εταιρεία που σε εμπιστεύκεται. Γιατί με τα μηνύματα, πέρα από τα views, πέρα από τα engagements, πέρα από τους αριθμού, τους ψυχρού, χτίζεις και μια σχέση και για τι δύο πλευρέ, για μένα, αλλά και για τον πελάτη, γιατί να σηκώσω τον πελάτη να το πω: Παναγιώτη μου, εξή, εσύ μου 10 μηνύματα για το προϊόν σου. Μα δέκα μηνύματα, έτσι είσαι στα δεν τα είχε και χτε. Ένα και, άτομο ε, τα ε, οποία. Ε, 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 Έγινε το αποτέλεσμα για ένα. Ακριβώ! Πώ τα τα μηνύματα, Είναι κάτι το οποίο. Αγαπότα. Ε, 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 να, να τα στείλει με κάποιο τρόπο στον. Κοίτα, ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ε, Την είναι πάλι είναι αυθόρμητα λόγω του Νικόλα. Mm -hmm. Καταρχά, απαντώ σε όλου. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. να μου φύγουν τρία από τα εκατό που μπορεί να έχω μέσα σε μια μέρα, α πούμε, ρε mm -hmm. παιδί μου. Αρέσκει μου γιατί, γιατί είναι επικοινωνία με τον κόσμο. Ειδικά μέσα στο lockdown που εγώ είμαι, ένα πλάσμα μόνο μου με στο σπίτι, ήταν η παρέα μου. Ναι. Αλήθεια, έχτισα ε, 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 μια πάρα πολύ όμορφη σχέση. Τώρα, υπάρχουν διάφορε οπτικέ γωνίε. Μπορεί, ξέρω εγώ, να μου στείλει κάποιο και μου πει, Νικόλα, μου, εγώ είμαι απογοητευμένο που, που είναι την εταιρεία, γιατί δεν το λέω. Ρωτώ πάντα, σα πειράζει να κάνω screenshot το μήνυμα για να, να μπορέσω να επανέλθω πίσω και να σα δώσω μια απάντηση. Πάντα ρωτώ. Και στέλνω στην εταιρεία, αν παιδιά, ο κάθε πελάτη το κοιτώ για να ξέρει, αφού χρησιμοποιάζουμε, εντό όπω έλεγα πριν, δεν θετικά είτε αρνητικά, mm. για να μάθει τι γίνεται στην και με το αγορά. Νέξω, στην, αγορά. ακριβώ. Mm. Ε, η Νικόλα μου έπιασε το προϊόν, είναι υπέροχο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ε, χάρηκα που το πιέσε και εσύ και μάθε το. Σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι για, για, τον άλλον ή την άλλη να, να το μοιραστεί το μαζί βέβαια, σου. Βέβαια, Μα ακόμα και γι' αυτόν τον τόνισα πριν και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί πέρα που το διαφημιστικό επίπεδο, όταν α πούμε τη γιαγιά μου, Μπορείς να καταλάβεις. Ήταν, ήταν τόσο όμορφο. Mm -hmm. Ξέρεις τι μου λένε ο κόσμος. Ήταν η γιαγιά όλων μας. Γιατί. Γιατί ήταν η γιαγιά του Ιστάγκρα. Mm -hmm. Γιατί λένε μου για, πάλι έβαλες με μέσα στο ίντερνετ. Που ένιξερεν τι ήταν. Mm -hmm. Όμως, για, λέω σου ότι συγχωρείται και συγκινούμε mm -hmm. που τον κόσμο για τον λόγο ότι εν τούτη προσωπική σχέση που χτίζεις. Mm -hmm. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο. Σκέφτομαι για έναν πελάτη που, αγάπησε το, που αγόρασε το προϊόν του και αγάπησε το. Αμέσω μπαίνει συνέστημα μέσα. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί τώρα ότι έστειλε του Νικόλα να του πει την απογοήτευση είναι αμέσω. Βέβαια. Άσχετα να υπάρχει σύνδεσ, υπάρχει ένα συνέστημα. Ακριβώ. Επομένω, πιάνοντα πάλι πάσα από mm-hmm. το mm. που είπε. Είναι η δουλειά σα να κάνετε λίγο brand reputation, λίγο να διαχειριστείτε τη φήμη. Είναι δύσκολο κομμάτι τούτο. Mm. Πολλά δύσκολη, είναι δύσκολη θέση σου. Mm. Ναι. Γιατί αν δεν ξέρει αν δεν ξέρει την εταιρεία που είσαι όπω έναν, είπε, πει Α, οκ, δεν είναι εταιρεία. Α, τρε αλλά δεν το κάνω και αυτό. Ε, θα ξέρει να απαντήσει mm -hmm. σωστά. Γιατί εγώ έπαθα το. και αρέσει και μου να είμαι ειλικρινή. Έκανα λάθο. Εχειρίστηκα mm -hmm. λάθο. Γιατί δεν ήξερα η σωστή απαντήση. Και θεώρησα εγώ, η κοινή λογική που στην τελική δεν υπάρχει πλέον κοινή λογική, ότι έτσι λειτουργά το προϊόν, χωρί να ρωτήσω την εταιρεία πλέον όταν θα πρέπει να ποστάρω κάτι λέω τους παιδιά θέλω στο email που θα μου στείλετε κουτσάξε καθαρισμένα. το προϊόν μας κάνει τούτον 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 τα πάντα γιατί δεν σας προτούν mm. είναι εμένα ναι, 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 ναι. που προτούν που ήταν λάθη μας που μαθαίνουν ναι. βέβαια <στα> το... μα έχει πιο ωραίο πράγμα να κάνει λάθο. αφού yeah. θα μάθει σωστά μετά ε, 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 Επομένω, στο πακέτο του δηλαδή, συνεργασία κάποια επιχείρηση μαζί με τον, με τον, influencer, συγγνώμη, είναι μόνο το πώς και το story. Όχι. Oh, 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 Γι' αυτό σου λέω, πολύ το, το άγχος, αλήθεια. Mm -hmm. mm -hmm. Μπορεί να mm -hmm. ακούετε λίγο φλιάρον και λίγο κούκου, o, αλλά oh, όχι. Ο λόγος που το λέμε είναι για να αντιληφθούμε όλοι το, 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 το τι υπάρχει πίσω από το influence marketing. Mm -hmm. Εν έγινε το πώς, το story το οποίο oh, είδες, okay. εν όλη η δουλειά, προ, η προεργασία πριν mm -hmm. και όλη η διαχείριση Ακριβώς. μετά. Ακριβώς, γιατί νιώθεις και μια ευθύνη είναι ότι αφού... Εμπιστεύτηκα σε εσένα να μου κάνει εγώ επιχειρηματία. Απάντα μου και σωστά. φαίνεσαι ότι εμένα μου στέλνουν. Δεν mm -hmm. ξέρουν ότι για το τάδε, την τάδε καρέκλα φέρνει την τάδε ώσπου να του το πει. Άρα, αλλά λε σου τούτο, αφού απαντά μα πάντα, ω παστιλού τη εταιρεία, να το δουν και να το μου απαντήσουν, να απαντήσουν με ένα ψυχρό μήνυμα, τότε να μου πει την πραγματικότητα. Δεν μου πει ειλικρινα mm -hmm. Και είναι η πραγματικότητα. Και είμαι δυστυχώ, είμαι ειλικρινή σαν άνθρωπο. Καλά κάνουμε έτσι να συνεχίσεις ναι. νιώθω <kabla> <trees> την προσώων βέβαια στις μέρες μας, αλλά κάποτε πρέπει να υπάρχει μια διπλωματία. Εντάξει, αναλύει κατηγορία. Αλλή κατηγορία. Αλλά να σου πω την αλήθεια, λέμε πάντα, έλεγα ψέματα. Του δούνε μια, ένα statement που λαλούμε συχνά, βάρλον που λαλούμε ψέματα, δεν λαλούμε, το πιο σημαντικό είναι να εγκαβείς την αλήθεια. Ακριβώς. Και σε όλα τα δεδομένα της ζωής μας, είτε φιλικά είτε επαγγελματικά, υπάρχει το πράγμα. Προχτές θα σου πει, πώς θα ζευγάρι μπαμπούτια. Το είπαμε πάρα πολύ χαρούμενος που είστε. γιατί επειδή φορώ 47,5 μισό, δυσκολεύκομαι ένα ευρώ. Αλήθεια. Ήταν λόγο που σταματήσε η συνεργασία μου με εταιρεία που είχα εξάμεινος, αφού δεν βρίσκω να μου φέρναν, δεν είχαν τα πλάσματα, το οποίο σέβομαι. Και στείλε μου μια κοπέλα, Νικόλα μου, Παναγία μου, θέλω να τα πιάσω του φίλου μου και τι να κάνω. Ένα ε, αναπαυτικά ξεκινούμε. Ο κάθε άνθρωπο το αναπαυτικό <σομίως> ε, 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 θεωρείται κάπω έβαλα. <σομίως> αλλά, ορίς, Μαριάννα μου, εμένα είναι κάτι μου είναι μια χαρά. Ε, το size είναι το σωστό. Εγώ επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα ε, παπούτσια, γιατί είναι το βίτσο μου, λέω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, όχι επιχείρηση, εταιρεία παπούτσου που εγγράφησαν, τον brand, πρέπει να πιάνει πάντα μισό σα πιο μεγάλο, γιατί το μου λέει η εμπειρία μου. Ε, και εσύ ήδη δηλαδή, είσαι ευχαριστημένο με την παράδοση που έγινε. και αρκεύκουν οι ερωτήσει. Οι ερωτήσει του πιάνει και χάσει φωνή με την εταιρεία. Απλά ήμουν τόσο χαρούμενο που ήβρα τον τα παπούτσα, τα οποία θέλα τα πάρα πολλά. Mm -hmm. ε, και απλά πώ τα ράτα, γιατί ήταν ωραία φωτογραφία που εύκαλα. Mm -hmm. Όμω αυτόματα η εταιρεία που έκανα την τζετάκ, και, και ξέρω εγώ πόσα μηνύματα απάντησα. Για το δικό του το προϊόν, το οποίο δεν πληρώθηκα, α πούμε. Δεν ξέρω να πληρωθώ, κύριε ναι, Λέισο. Ναι. Ήμουν απλά χαρούμενο που τα παπούτσια. Οπότε αυτόματα ο κόσμος νομίζει ότι, «Χα, έπιαν τα είναι ο Και είναι, είναι άμεση η απάντηση που θα πιασουν Η αμεσότητα είναι πάρα πολλά σημαντική. ότι μηνύματα από followers άλλου Νικόλα μου στα ξέρω ότι θα του απαντήσω. Όχι, γιατί να τις πει εσύ εννοώ τι άλλε. Αλλά... Επειδή ξέρω ότι φίλοι μου, mm. ότι κάνουν παρέα γιατί δεν το με στο ή δεν το στι συνεντεύξει μου ή whatever. Mm -hmm. ε, και λοιπόν, αγάπη μου, τι να, ε, θα τους απαντήσει mm -hmm. κάποια στιγμή. Φτάνει και απαντά, και ο άλλος, influencer. <laughs> <laughs> Λογικά <έχεις ακραία> <laughs> Είναι ναι. καθόλου. Ναι, 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 ναι. Για να κλείσουμε λίγο λοιπόν, το flow της <laughs> είναι... Mm -hmm. το είναι. Το τελικό είναι εκ... Ε, Πώ γίνεται ακριβώ η διαδικασία του, απλά ένα insight του τι ακριβώ έγινε στην ενέργεια από θέμα είτε προβολών είτε. Η προβολή είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Mm -hmm. Τα νούμερα που λέγαμε πριν είναι πάρα mm -hmm. πολλά σημαντικά. Εγώ το, αν είναι ας πούμε, μόνο story, χωρί πώ, σε 24 ώρε που θα τελειώσει το story, κάνω το screenshot, έχω φόλτερ στο κινητό μου για όλε τι εταιρείε που συνεργάζομαι και μπαίνουν μέσα με την ημερομηνία, και στέλνω με email αυτόματα στον πελάτη. Mm -hmm. Τώρα δεν μου το ζητήσει, μπορεί να παίξω λίγο μπελό να με ειλικρινεί, αλλά αρέσκει μου να το κάνω από μόνο μου, γιατί δείχνω σου σεβασμό στο ότι με εμπιστεύτηκε και ε, τα νούμερα. Αυτόματα. Έχει εταιρείε που το ζητούν μέσω συμβόλαιων. Ότι μόλι τελειώσει, θέλω το αυτόν και ξέρω εγώ. Για να ξέρουν, ε, ε, είναι αδιανόητο μια διαφημιστική εταιρεία, μην πάμε να απευθεία στο πειραιματή, να μην ζητά από τον influencer που τον εμπιστεύτηκε για έναν πελάτη του να μην ζητά τα insights. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, πιάνοντα λίγο λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται από όλε τι εταιρείε σωστών market research Ακριβώς. όσον αφορά με ποιο influencer είναι κατάλληλο mm -hmm. για ο δικό του προϊόν, mm -hmm. πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το, το α και το μ. Θεωρεί ότι έχουν αρκετέ επιλογέ στην Κύπρο. Έχουμε επιλογέ. Πλέον έχουμε ναι. Έχουμε, έχουμε ναι. Έχουμε, ναι. Ξέρετε, σα. Πάντα θα... μικρό είναι το market τη Κύπρου λόγω mm -hmm. του πώ είμαστε. Άρα σε όλα τα είδη marketing. Το, 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 το ratio. Το ρε, ναι, ναι μπορεί να βρει, βέβαια. Ξέρει τι είπαμε. Ε, το, το, μεγάλο impact έρχεται κυρίω από το Instagram. Mm-hmm. από τα stories. Λίγο για το TikTok. Θυμάμαι, μιλήσαμε mm -hmm. λίγο παλιά. Έτσι ήταν κάτι, ναι, να πω... κάτι καινούργιο. Και, και, βλέπουμε, βλέπουμε ένα καινούριο trend τώρα. Βλέπουμε, βλέπουμε influencer TikTokers σημερα ναι. το... Πάντα είμαι ειλικρινή. Εγώ δεν το πίστευσα ποτέ το TikTok. Mm. Γιατί ήταν όντω ευκαιρία ότι έγινε να χτυπήσει με Facebook, με Instagram, με τίποτε. Ευκαιρία για την νεολαία. Mm. Γιατί πιο κάτω από την νεολαία είναι η λέξη ε, για του έφηβου. Εντάξει. Γιατί η ιστορία του TikTok. Ευκαιρία για του έφηβου. Πότε πήραν τα πάνω του στο lockdown, το παγκόσμιο που έγινε. Εντάξει. Ε, και όμω. Έναν πολλά έξυπνο application, το οποίο όμω εγώ σαν Νικόλας, πιστεύω ότι κάποιε εταιρείε πρέπει να το έχουν. Έμπορα το διαχειριστώ. Λόγω τη δεξία που έχω σαν άνθρωπο, λόγω του ότι δεν πιστεύω ότι ο Νικόλας μπορεί να κάνει τα πράγματα. Και έρχομαι και παντό ότι τα πράγματα που σου διάει το TikTok να κάνει, έκανα τα πριν το TikTok. Άρα νιώθω ότι δεν το έχω ανάγκη. Αυτό έκαμε πριν. Όμω σε μια έξυπνη βάση, στο κάμπινισε μοντάζ, έχει ήχον, έχει και χρειάζεσαι μόνο το τηλέφωνο σου. Mm -hmm. Πάρα πολλά σημαντικό εργαλείο. Εγώ δεν το πιστέψα ποτέ για το λόγο ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Δεν έχω κάνει το application στο κινητό μου γιατί έπαιρνε πάρα πολύ λάγκη καπάιτ και δεν υπήρχε λόγο. Δεν το έχω. Okay. Το έχεις. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχω okay. γιατί δεν πιστεύω στο TikTok. Αλλά λέω σου. Θεωρείς ότι είναι ένα τρέντο που είναι να περάσει. Ναι. Και ήδη έπαιζε. Ήδη έπαιζε. Mm -hmm. Και μην ξεχνά ότι. Και πάλι γυρίσαμε στην νεολαία που το χρησιμοποιεί. Ε, έχω το τελευταίο ένα χρόνο, νομίζω και όντω μέσα στον ένα χρόνο υπρόλεξα τεράστιε διαφορέ. Δηλαδή, όταν πρώτο ξεκίνησα, mm -hmm. με το ότι έβλεπαμε 12 χρόνια, 13 χρόνια, max, με σήμερα που μπήκαν αρκετοί mm -hmm. γνωστοί mm -hmm. στο TikTok. Ε, Όμω, εξακολουθώ να βλέπω τη διαφορά μεταξύ υπάρχουν Instagrammers mm -hmm. που είναι δυνατοί και υπάρχουν TikTokers. Είναι σημαντικό να είναι, είναι π... δυνατοί Όχι, ακριβώ. Γιατί ο κόσμο είναι η ταυτότητα που λέγαμε πριν.

Που depression, που... που oh, είναι υ, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα μεγάλο τρεντ που ονομάζεται ασφυξία. Και πέθανε, μια, πέθανε ένα μωρό 13 χρονών. Είναι ένα παιχνίδι στο TikTok, το οποίο βάζουν γύρω από το λαιμόντος μια ζώνη και κρατά κάποιο και φτάνουν στο σημείο που να μην μπορούν να πέσουν για να νιώσουν πόσο κοντά είναι στο θάνατο. Και είχαμε τον πρώτο θάνατο. Δεν είχα ιδέα, δεν το άκουσα καθόλου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σοκαριστικά τα πράγματα και το πιο σοκαριστικό είναι ότι δεν έχουν έλεγχο από του γονεί. Mm-hmm. Για μένα το πιο είναι ένα γονιό να μην ξέρει για το 13 χρόνο μωρό τον κωδικό του κινητού του. Είναι τεράστιο φάουλ, τεράστιο σφάλμα. Άρα ερχόμαστε σε μια άλλη πλευρά των social media mm -hmm. την οποία την. να την προσπερνούμε. Άλλη μεγάλη θεματολογία του Τεράστια. Δι, που μπορούμε να μπορούμε σε άλλο Τεράστια. Ε, θεωρώ όμω ότι οι, να σου πω ότι είναι το σημαντικό. Οι πλήστε επιχειρηματίε σήμερα να τους πεις TikTok δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα. Α, αφού ακόμα τώρα δεν θέλουν το Instagram. <laughs> ναι. Πώς, όμως, Όμω, ο είπα πριν, κάποιε εταιρείε οι οποίε η ταυτότητα του συμπίπτει με το πρέπει να έχουν. Εκάμε συνεργασίε με TikTok. Εδουλέψα σα. μα στο βαθμό των οποίων θέλαμε να μα δουλέψουν. Δηλαδή, αν δει τα insight, ε, δουλέψα στι νεαρέ ηλικίε. Όμω εξακολουθεί να έχει και μεγάλο πιο global impact mm -hmm. που στην παρούσα φάση μα ενδιαφέρει. Έσαι ενδιαφέρει αφού. Έσαι ναι. ενδιαφέρει. Πολλά λογικό να με ενδιαφέρει. να το δοκιμάσουμε για να μάθουμε. Ε, να μάθουμε ναι. Όμω δεν δουλέψε σου. Ναι. Γι' αυτό λέω. Ναι. Κάποιε εταιρείε ταιριάζει του. Mm -hmm. Δεν που λέμε στην αρχή. Κάμε research στο τι σου ταιριάζει. Τα όπλα εργασία που σου προσφέρεται για την επιχειρήση σου πλέον είναι πάρα πολλά. Επέλεξε ποιος σου κάνει. Όπως επίσης δεν έχω Twitter εγώ. Μια μέρα, και είναι η μαμά μου. Γε μου, τι είναι το Twitter, κλειώριστο, έκλεισα το στα μούτρα. Έπεσε να μην, όχι η μαμά, έκλεισα το, γιατί ούτε εγώ ξέρω να το δουλέψω το Twitter. Εν μπορώ να το δουλέψω. Το Twitter είναι πάρα πολύ υπέροχο για του. επειδή το αναφέραμε και πριν, για του πολιτικού. για... με τσακώνουν τσακώνονται πολιτικοί μέσα από το Twitter. Ναι. Καταλαβες. Κάθε τι έχει το στόχο του, κάθε Της πλατφόρμα, το... Έχει, το κάθε πλατφόρμα έχει το marketing του, και το, το στόχο του, ακριβώς, δικόμα. ακριβώς. Ε, επειδή είμαι ζωλίων των νούμερων, το σημαίνει πάντα είναι ότι με μικρή έρευνα το κομμάτι του influence marketing το 2018 ήταν global στα 4,5 δισεκατομμύρια και έκλεισε το 20 με 10. Wow. Επίε και μισή φορέ wow. πάνω. Του wow. τον τι σημαίνει, αν globally τα λεφτά που επενδύονται στο κομμάτι του influencing μεγαλώνει, mm -hmm. για κάποιον ο οποίο τον ενδιαφέρουν τα νούμερα, και καταλάβει ότι τα νούμερα δείχνουν το αποτέλεσμα, ενώ ότι είναι ευκαιρία τώρα Ακριβώς. να επενδύσει στο κομμάτι του influencing. Και ξέρει, sorry mm -hmm. που σε διακόπτω, Τζουλά, δεν μπορεί να είναι ένα καινούργιο επιχειρηματία που θέλει να το τολμήσει, α το τολμήσει, εν έχει να χάσει το κάτι. Α το δοκιμάσει μία φορά, αφού θα δει τα νούμερα, mm -hmm. θα τα δει και μετά, α το πάρει long term. Πολλά σημαντικό. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όντως. Sorry που ανεξεφήκαμε κιόλας με τα πολιτικά, αλλά είναι μέρος της ζωής μας και το social media μας πλέον. Ήταν όλα μέρος της ζωής. Δεν πρέπει να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.